Τάσος. Ο Τάσος. Εδώ είμαι. Ο ναι. Τάσος είναι εκεί. Έχουμε τώρα κάποιες μέρες οι οποίες είναι περισσότερο χωρίς πολύ επικαιρότητα. Ναι. Εντάξει, τους παίκτες θα τους κρατήσει ο coach αυτή τη εβδομάδα. Σάββατο θα δώσει και ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό Β' για να έχουν ρυθμό. Mm-hmm. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν. Ο Σάρλια πιθανότατα θα είναι έτοιμος για το μάτς της Κυριακής. Η εβδομάδα η κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι η πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα που ξεκινάει μετά το Πάσχα. Mm-hmm. Την Κυριακή του Θωμά παίζει με ΠΑΟΚ στην Τούμπα, Τετάρτη στο Βόλο και Κυριακή με την ΑΕΚ. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ πιστεύω ότι θα ξέρουμε κατά μεγάλο ποσοστό προς το που πάει το πράγμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός κάνει μια συνολικά πάρει 7 βαθμούς, όχι κάτω από 7 βαθμούς, και οι τρεις από αυτούς είναι κόντρα στην ΑΕΚ, νομίζω θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Εάν κερδίσει την ΑΕΚ, θα την έχει και στην ισοβαθμία. Γιατί αν ισοπαλίωσουν με την ΑΕΚ, είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Ναι, στους 7 βαθμούς. Να έχεις δύο νίκες και ισοπαλία με ΑΕΚ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα την εγώ έχει λέω νάξει. Πάλι μάτς το επόμενο στην Τούμπα είναι το πιο κρίσιμο. Καλά, εννοείται μάτς. Εννοείται το μάτς είναι δεδομένο. Μάτς, αλλά προφανώς κάθε ένας προπονητής αυτό λέει. Όχι. Λέω, εγώ λέω ειδικά το μάτς αυτό στην Τούμπα. Ειδικά βέβαια είναι. Γιατί η ΑΕΚ πέρασε από την Τούμπα. Ναι, σωστό. Ναι, δύο λεπτά όμως. Εδώ κάνουμε κάποιες υπολογισμούς να μην ξέρουμε. Δηλαδή, μπορεί η ΑΕΚ να μην κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα, αυτό το ξέρουμε. Ναι, αλλά πρέπει να πάει και ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Είναι το ίδιο κρίσιμο. Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε. Όχι, μέσα υπάρχουν όμως σημαντικές πιθανότητες να τον κερδίσει. Σημαντικές πιθανότητες ήταν και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, κέρδισε, αλλά μπορεί και να μην κέρδισε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά μπορεί να τα δούμε στο τέλος. Το που τελικά μια γκέλα καλύφθηκε και που δεν καλύφθηκε. Ναι ρε παιδί μου, εδώ πας και κάνεις σπασμούς από τον Βόλο. Η γκέλα μέχρι τώρα είναι μόνο Παναθηναϊκός Βόλος. Δεν υπάρχει άλλη γκέλα. Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ γκέλα ισοπαλία μέσα με μια μεγάλη ομάδα, ντέρμπι είναι. Πήγαινες για τους 7 βαθμούς και τους πήρες διαφορετικά από ό,τι το υπολόγιζες. Απλά εγώ είχα πει μέσα στην εβδομάδα αυτή ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει που τελείωσε, πάρει 7 βαθμούς, σχετικά θα είναι ικανοποιημένος. Δεν περίμενα όμως ότι θα έρθει και ο Βόλος. Ακριβώς. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι όμως, το γεγονός ότι στα επόμενα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και κέρδισε και τον Άρη και τον Ολυμπιακό, δείχνει μια πολύ μεγάλη αντίδραση. Είναι καλύτερο αυτό από το αν κέρδιζε το Βόλο τον Άρη και έφερνε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ναι. Είναι. Γιατί βγάζει τον Ολυμπιακό απ' έξω. Θα σου πω για μπράβο, γι' αυτό. Όχι απ' έξω. Απ' έξω, εντάξει. Απ' έξω δεν είναι. Τον κάνει outsider. Όχι, περίμενα. Θα σου πω γιατί δεν είναι απ' έξω. Διότι έρχεται ένας άσος πάω πάνω να εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Ένας άσος Ολυμπιακός ΑΕΚ και Ολυμπιακός είναι στους βαθμούς. Ρε παιδί μου, μαθηματικούς δυνατότητες υπάρχουν να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά σου λέω τώρα έχει κάνει outsider πολύ τώρα. Ναι, κοιτάξτε. Ο Παναθηναϊκός με το 2-0 του Ολυμπιακού. Ναι. Κόντρα στον Ολυμπιακό, κατά πάσα πιθανότητα έχει την ισοβαθμία. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει στο Καραϊσκάκη εφόσον ο Ολυμπιακός είναι κοντά και να... λέμε για τον Ολυμπιακό έτσι. Θα πρέπει να χάσει με σκορ πάνω από 2-0 για να μην τον έχει την ισοβαθμία. Για να θυμίσω ότι οι ισοβαθμίες μετράνε. Ναι. Τα μεταξύ τους παιχνίδια, τα μεταξύ τους γκολ και τρίτο κριτήριο δεν είναι η συνολική διαφορά των γκολ. Είναι η θέση στην κανονική διάρκεια του προαδίτητος. Έτσι. Οπότε σε αυτό ο Παναθηναϊκός υπερέχει και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Βεβαίως, για να υπερέχει στο τέλος θα πρέπει να μην χάσει από την ΑΕΚ τη λεωφόρο, νούμερο 1, το 0-0 της Νέας Φιλαδέλφειας, και νούμερο 2, να μην χάσει από τον Ολυμπιακό με γκολ πάνω από 2-0. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Το θέμα είναι εντάξει, σε τύπο Παναθηναϊκός. Η πιθανότητα να ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και να διεκδικούν κάτι μου φαίνεται για την ώρα πάρα πολύ μακρινό πράγμα. Σου φαίνεται γιατί ο Ολυμπιακός δεν σε πείθει ότι μπορεί να κάνει κάτι συνεχόμενο. Α, και γιατί και η βαθμολογία είναι αυτή που είναι τάσο. Είναι 6 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, σου λέει πες ότι ήταν τρένο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή χρειαζόταν μία ήττα παραπάνω του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν και 12 βαθμούς μπροστά και τον έφτασε σχεδόν. Αλλά σε πολλά παιχνίδια όμως. Τώρα έχουν μείνει λίγα παιχνίδια και έχουν μείνει και παιχνίδια τα οποία είναι ντέρμπι. Δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, και βασικά ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να κερδίσει, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι πολύ καλό εκτός έδρας και να μετά κάνει
να χάσει βαθμούς που δεν περιμένεις. Ωραία, ποιο έχει καλό εκτός έδρας για να το κερδίσει. Ποιο έχει καλό εκτός έδρας. Έχει την ΑΕΚ, έχει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, έχει και δεν έχει τον Άρη εκτός έδρας, όλα αυτά τα παιχνίδια δύσκολα είναι. Δηλαδή, ναι. Και Παναθηναϊκός βέβαια. Αλλά σε ανάλογη δυσκολία προγράμματος έχει 6 βαθμούς παραπάνω. Αυτό. Ναι, ρε παιδί. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, ναι. Η μεγάλη μάχη είναι μεταξύ Παναθηναϊκού με και ΑΕΚ. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Και ναι, η άλλη Κυριακή όπου παίζει ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ για μένα είναι πολύ καθοριστική. Αν μου έλεγες ποια είναι τα πιο δύο, οι δύο πιο καθοριστικές αγωνιστικές, θα σου έλεγα μία αυτή, πάω Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ και η δεύτερη είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εάν δηλαδή, πάρεις το Παναθηναϊκός ΑΕΚ να το χάσεις είναι δύσκολο μετά. Για τον λόγο έχεις την ισοβαθμία δική σου. Δεν είναι καθόλου δύσκολο αν έχεις χάσει από τον Πάουκ στην Τούμπα και αν έχεις κερδίσει το Βόλο. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, χάνεται. Χάνεται και η δεύτερη θέση μπορεί να το πεις έτσι, αλλά σου λέω το εξής, ότι εκεί έχεις την ισοβαθμία δική σου. Και τρεις βαθμοί διαφοράς. Αν πάτε και μαζί αποτελέσματα. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω στα φετινά play-off, τουλάχιστον όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είναι δοκιμασμένος από τη μάχη που έκανε πέρσι για τελείως διαφορετικό λόγο. Δηλαδή πέρσι προσπαθούσε να βγει τέταρτος. Mm-hmm. Αλλά βλέπω μια ομάδα η οποία πάει από παιχνίδι σε παιχνίδι, βλέποντας μόνο το επόμενο παιχνίδι και βγάζοντας αντίδραση. Ναι, ρε παιδί μου, έχει τσαχανό γιατί μετά τον Βόλο μπορεί άλλη ομάδα να κατέρει. Να πω κάτι άλλο. Δηλαδή πέρσι στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός είχε δύο βαθμούς λιγότερους με αντιπάλους. ΑΕΚ εκτός, ΑΕΚ εντός τη Λεωφόρο 1-1. Τώρα το μάτς έγινε στη Φιλαδέλφια. Άρα ίδιο μάτς αλλά σε άλλη έδρα. Άρη εκτός 0-0. Τώρα κέρδισε τον Άρη. ΠΑΟΚ εντός 2-1. Όπου με τον ΠΑΟΚ θα παίξει την Τούμπα την άλλη Κυριακή. Και Γιάννενα εκτός 0-0. Όπου ουσιαστικά και πέρσι τέταρτη αγωνιστική είχε κάνει θεωρητικά την γκέλα που έκανε φέτος στη Λεωφόρο, αλλά την έκανε εκτός. Με την τελευταία ομάδα την έχει κάνει εκτός. Και από εκεί και πέρα έχει κάνει νίκη με Ολυμπιακό μέσα, έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός του Καρεσκάκης, έχει κάνει δηλαδή συνεχόμενα καλά αποτελέσματα για να βγει στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό είναι που σε κάνει να πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να δείξει ένα άλλο χαρακτήρα και φέτος. Και τουλάχιστον μετά το Βόλο αυτό το έδειξε. Δεν ήταν εύκολο να βγάλεις αντίδραση και να πάρεις δύο νίκες με αυτούς τους αντιπάλους, σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα με τον Ολυμπιακό, όπου προερχόταν από μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Και που έπαιζε και τα αρέστα του, έτσι. Ακριβώς, έπαιζε τα αρέστα του. Και το κέρδισε σχετικά εύκολα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει κερδίσει στο 32-0 είναι το σκορ. Με αυτήν την έννοια το λέω. Ναι, σε κανένα σημείο δεν κινδύνευσε η ισοπαλία ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό θέλω να πω. Αυτή ο χαρακτήρας που δείχνει η ομάδα, το τσαγανό, η αντίδραση που βγάζει, μου θυμίζει. Μου δείχνει ότι θα το πάει μέχρι το τέλος. Τώρα με τι θα γίνει το τέλος, δεν ξέρω. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα των άλλων δύο πρωταθλημάτων του 21ου αιώνα, να το πούμε έτσι. Το δύο άλλο πρωταθλημά μου ποιο είναι, το 4 και το 10. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω, μου θυμίζει πολύ το 4 γιατί στο 4 ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω από τη βαθμολογία και πέρασε μπροστά όταν μια Κυριακή έδεισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στη Ριζούπολη με ένα γκολ του Κατσουράνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, καλά θυμάσαι. Και την ίδια αγωνιστική ο Παναθηναϊκός και στην Άσπρη τον Πανίνο με γκολ του Σαμαρτιάν. Και, ναι, και από εκεί πέρα είχαν δύο βαθμούς διαφορά και ο Παναθηναϊκός έκανε νίκες συνέχεια στην Τούμπα το 89, στην Προδευτική στο 89. Δεν πήρε το μάτς Λεωφόρο βέβαια. Δεν πήρε το μάτς Λεωφόρο. Έμεινε διαφορά και έπρεπε να κερδίσει συνέχεια και κέρδισε συνέχεια. Κέρδισε συνέχεια έστω και στο τέλος. Και προσοχή τότε, ακόμα και στον Πανηλιακό, στον πύργο που είχε τόσο κόσμο, το μάτς το πήρε στο 70, τότε πήγε τον γκολ. Τότε θυμάμαι ότι στην ισοβαθμία γινόταν μπαράζ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα σημερινά. Άρα ο Παναθηναϊκός ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό, έπρεπε να κερδίσει. Νομίζω γινόταν μπαράζ γιατί είχαν ίδια αποτελέσματα. Μπορεί. Κατάλαβες. Ήταν τέλειο τότε ότι έχεις ίδια αποτελέσματα πες μπαράζ. Αλλά μπορεί, μπορεί. Να μην και καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μου θυμίζει λίγο εκείνο το πρωτάθλημα. Δηλαδή μου θυμίζει το άγχος που είχε τότε ο Παναθηναϊκός και το κυνηγητό του Ολυμπιακού που ήταν στο πλην 2. Mm-hmm. Τώρα δεν έχει κυνηγητό, είναι στην ίδια θέση με την ΑΕΚ. Απλά αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνει το μάτς Λεωφόρου υπερέχει λόγω το κριτήριο. Τώρα με την ΑΕΚ δεν ξέρεις ποιος κυνηγάει ποιον, ας πούμε. Κυνηγάει η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά όμως. Δεν σου λέω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ενώ είναι ισόβαθμη, ενώ για μένα υπερέχει για ξέρεις, νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός επειδή έχει περισσότερο καιρό να πάρει πρωτάθλημα, θα μου πει η ΑΕΚ ένα έχει πάρει. Αλλά ξέρεις, ο Παναθηναϊκός του χρειάζεται περισσότερο. Ξέρεις, μεγαλύτερη πίεση. Εννοείς ψυχολογικά μεγαλύτερη πίεση.
Δηλαδή, ναι, θα μου πεις τι έγινε, ναι. Δεν της χρειάζεται το πρωτάθλημα, έχει καινούριο γήπεδο, ένα πρωτάθλημα στην πραγματικότητα έχει πάει, ένα πρωτάθλημα έχει πάει. Και η ΑΕΚ έχει πίεση, και η ΑΕΚ έχει πίεση, ναι, γιατί έχει το καινούριο γήπεδο. Ναι. Αλλά και ο Παναθηναϊκός, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχει πάει το πρωτάθλημα τώρα, φυσικά και έχει πίεση, διότι ήταν πολύ μπροστά, δεν το είχε στο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή δεν λέει κανένας στον Παναθηναϊκό στην Αγίτσα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε για πρωτάθλημα, αν δεν το πάρουμε, δεν είναι, δηλαδή αν δεν το πάρουμε είναι μέσα στο πρόγραμμα και να μην το πάρουμε, αλλά πήγαινε από την αρχή το είπε. Για να το πω απλά, αν δεν το πάρει είναι σαν να το έχει χάσει. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ, γιατί ακριβώς ήταν μπροστά, έκανε το 12 στα 13. Είναι, ναι. Θα σε πειράξει γιατί θα αισθανθείς ότι το αλλά χάσεις. Αλλά επανήλθε και πάλι. Αλλά, θα σε δεν πειράξει, κατέρευσε. Αλλά προσοχή. Δεν είναι δηλαδή ένα πρωτάθλημα που ήταν δεύτερος, ξέρω εγώ, και έφτασε τώρα να το κυνηγάει, ναι, κτλ. Τους έβλεπε πολύ σίγουρα, μπροστά, έτσι. Όλους. Θα σε πειράξει σίγουρα, 100% ναι, το συζητάω. Mm-hmm. Θα στενοχωρηθείς, θα σκάσεις, αλλά από την άλλη, αν με ψυχραιμία τα δεις, θα καταλάβεις ότι ουσιαστικά είναι η χρονιά που ο Παναθηναϊκός επανέρχεται. Ναι, 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 αυτό. Γιατί ήταν στο πουθενά τα προηγούμενα χρόνια, στο πλην 20 και στο πλην 25 ήταν. Έγινε, τα λέμε. Αυτά τα λέμε, γεια.